μία ακόμη πιο εμφατική νίκη που θα ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο αναζητά ο Ανδρουλάκη στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Μόλις 4 ημέρες απομένουν έως την ερχόμενη Κυριακή, όπου θα στηθούν οι κάλπες για τον δεύτερο εκλογικό γύρο που θα αναδείξει τη νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Όπως όλα δείχνουν όμως, τα 24 ώρα αυτά δεν θα είναι ήσυχα. Η πόλωση και η έντονη πολιτική αντιπαράθεση θα είναι το στοιχείο που θα κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη και του Γιώργου Παπανδρέου, δημιουργώντας ερωτήματα για το κατά πόσο θα είναι δυνατή η συνύπαρξή τους κάτω από την ίδια κομματική στέγη εφόσον το πράγμα ξεφύγει. Μόλις άλλαξε η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά, με γραμματέα του κόμματος τον κύριο Ανδρουλάκη, πήγαμε σε μια λογική νομής της εξουσίας. 4 η Νέα Δημοκρατία, 2 το ΠΑΣΟΚ, 1 ο κύριος Κουβέλης. Δηλαδή ξανά το μοίρασμα της εξουσίας, ξανά αυτή η παλαιοκομματική αντίληψη. Η ανανέωση δεν την φέρνει ο φίλος μου ο Νίκος. Δεν την φέρνει, δυστυχώς. Το 13 που εξελέγει γραμματέας, εξελέγει με ένα όρο. Ότι όσοι μπήκαν στο 4-2-1 από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποκλείονται από κάθε κομματική θέση. Για μένα είναι αδιανόητο να κάνουμε τέτοια fake news. Ναι, Ελσίνκη, εάν δεν έχουμε και το βέτο. Εάν δεν έχουμε το έστω και την απειλή του βέτο. Αυτά που λέω, τα έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας. Ωστόσο, μπαίνει επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μιλώντας λοιπόν στο κρατικό κανάλι το πρωί της Τετάρτης, ο πρώην Πρωθυπουργός επέμενε πως υπάρχει πρόβλημα με την εκπροσώπηση του κινήματος αλλαγής και συγκεκριμένα με το ποιος θα αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Λοβέρδο. Με το αν εκλέξει κάποιος τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν τον βάζει στην Βουλή. Θα έχουμε κενό στην Βουλή, θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης. Είναι ουσιαστικό ζήτημα. Μάχες δεν θα δοθούν. Άρα λοιπόν έχουμε μια εμπειρία και έχουμε και την άλλη μεριά ένα νέο άνθρωπο πράγματι, ο οποίος δεν μας έχει πει ποια ταυτότητα έχει, πού θέλει να πάει τη χώρα, πώς θέλει να πάει την παράταξη. Μάλιστα χθες άκουσα, κύριε Κουταρίδη, κάτι που με ξένησε. Μίλησε για κυβερνητική συνεργασία. Μάλιστα είπε, αν μεγαλώσει λίγο η παράταξη, τότε θα είμαστε για κυβερνητική συνεργασία. Δεν έχει καμία πολιτική ουσία αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να μιλάμε για συνεργασίες είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο, τα στελέχη του Κινάλ, από ό,τι φαίνεται, συσπυρώνονται υπέρ του κύριου Ανδρουλάκη. Με νέες δηλώσεις του κύριου Σεμινίδης αλλά και ο κύριος Παπάς ξεκαθαρίζουν ότι είναι το νέο πρόσωπο που θα επιφέρει συνολικότερα το κοινό μέτωπο αλλά φυσικά και την ανανέωση του κινήματος αλλαγής. Το αίσθημα του ΠΑΣΟΚ που ήρθε από μακριά, του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, αυτό που έμπνευσε τα τόσα χρόνια και αυτό που λείπει σήμερα. Και το ΠΑΣΟΚ που έδειχνε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, που στήριζε τον άνθρωπο. Όλα αυτά ήταν που ευαγγελίζονταν ο κύριος Λοβέρδος, όπως και με το στίχημα το μακεδονικό των Σκοπίων, όπου ήταν ξεκάθαρο απορρίπτω αυτό το έκτρωμα, όπως και για την Τουρκία και πολλά άλλα ζητήματα πατριωτικά και εθνικά. Αυτό ήταν που έμπνευσε τον κόσμο και υπήρχε συμμετοχή. Βέβαια, ο ίδιος του καρπόθηκε ένα ποσοστό το οποίο ήταν αυτό, χωρίς να πω τους κεκλεισμένους ή αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν και στήριξαν κάτι άλλο έρθε και έθεν. Η ουσία είναι δεν αλλάζει. Ο Λοβέρδος ήταν ξεκάθαρος εχθές τη δήλωσή του. Δεν συνομίλησε με κανέναν. Έκανε μια συνομιλία μάλλον με τον κύριο Παπανδρέου, του είπε την άποψή του. Δεν συνομίλησε με τον Ανδρουλάκη, που σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη συναλλαγή, δεν μπαίνει στα παζάρια και κατάθεσε την πολιτική του άποψη και πρόταση, που είπε ότι εγώ, σεβόμενος όλο τον κόσμο, δεν λέω να ψηφίσει ή να κάνει κάτι, απλά είπε στον κόσμο ότι η δική του ψήφος, πολιτικά σκεφτόμενος, θα είναι στον Ανδρουλάκη. Το ίδιο μπορώ να πω κι εγώ, σαν Σάββα Σεμινίδης, τίποτα άλλο. Σεβόμενος λοιπόν όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που γίνεται, πραγματικά την ψήφο μου, την Κυριακή, θα τη δώσω στον Ανδρουλάκη, πολιτικά σκεφτόμενος και τίποτα άλλο, για αυτό που πάει να δημιουργηθεί στο νέο και ενωτικό όμως ΠΑΣΟΚ.
Μία μάχη πραγματικά, όπου η αλήθεια είναι ότι είχε και μεγάλες ανατροπές. Ωστόσο, σύμφωνα μετά και με τις εξελίξεις, αλλά και με τις αναγνώσεις των δημοσκόπων, τόνισαν ότι μάλλον οι δημοσκοπίες αφορούσαν το κυρίαρχο μέρος της Αττικής, κύριε Παπά. Γι' αυτό είχαμε και την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις του κύριου Λοβέρδου, που από ό,τι φαίνεται όμως τελικά δεν υπολογίστηκε και οι υπόλοιπες περιφέρειες. Η δική σας άποψη και γνώμη για τους δύο τελικούς φιναλίστ? Εντάξει, έγινε μια πολιτισμένη προεκλογική διαδικασία, η οποία διεκπεραιώθηκε με πολύ ωραίο τρόπο. Οι δημοσκοπήσεις πράγματι, οι περισσότερες δεν έπεσαν μέσα, αλλά θα θυμίσω ότι ήταν και δημοσκόποι που προσέγγισαν σωστά το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάντοτε μια εκλογική εσωκομματική διαδικασία είναι δύσκολο να προβλεφθεί όταν το εκλογικό σώμα δεν είναι συγκεκριμένο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τι μπορούμε όμως να κρατήσουμε από την Κυριακή? Το μήνυμα της ανανέωσης και της ενότητας. Ήταν καθολικό, ήταν καταλυτικό. Και είναι ένα μήνυμα που από τη μια Κυριακή στην άλλη, παρότι υπάρχει δεύτερος γύρος που πάντοτε κρύβει εκπλήξεις, το μήνυμα ούτε να θολώσει μπορεί, ούτε να ξεθοριάσει μια εβδομάδα. Θεωρώ θα είναι και πιο ισχυρό τη Β' Κυριακής. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Παπά, τι γίνεται τελικά, γιατί και οι δύο τονίζουν για ανανέωση. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι αυτός που θα φέρει την ανανέωση στο κοινάλ? Μιλάμε για ανανέωση μόνο ηλικιακή, αλλά μιλάμε και για ηλική ανανέωση. Μιλάμε για ανανέωση επίπεδο προσώπων, πολιτικών και αξιών. Δηλαδή, τα άτομα που θα συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια πρέπει να έχουν μια κοινωνική αποδοχή. Mm-hmm. Αυτά που πλήγωσαν την παράταξη θα μπουν στην άκρη. Και να σας πω κάτι, το είπε ξεκάθαρο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εμείς αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο, όλους όσοι έφυγαν από το Πασόκ, ψήφισαν άλλα κόμματα, αλλά τα στελέχη που πήγαν δεξιά και αριστερά για να πάρουν καρέκλες και για να συμμετάσχουν στην ομή της εξουσίας, θα βρουν την πόρτα του Πασόκ κλειστή, κλειδαμπαρωμένη. Mm-hmm. Μάλιστα. Δώσατε ένα πάρα πολύ χειροκίνδυνο μήνυμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα πρέπει να βρεθεί στο τιμόνι ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι? Γιατί ο κύριος Παπανδρέου δοκιμάστηκε. Υπάρχει εκλογική διαδικασία στο Ξαγύρο, αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι καθαρό τη Δεύτερη Κυριακή. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φοβάται, κύριε Παπά, για το αποτέλεσμα του κινήματος αλλαγής? Γιατί δεν θα πω εγώ αν πρέπει να φοβάται. Το βέβαιο είναι ότι τα επιτελεία των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αξιολογούν με ενδιαφέρον και με μία ανησυχία της εξέλιξης. Διότι είναι ένας νέος άνθρωπος, η παράταξη ξαναέχει παλμό και ο κόσμος ξαναστρέφεται στο Πασόκ. Αυτό είναι το βέβαιο. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τα επιτελεία των άλλων κομμάτων.